Συναδέλφοι και συνάδελφοι, απαιγούμε σήμερα με μοναδικό κριτήριο τα δικά μας συμφέροντα για τη ζωή μας, την υγεία μας και τα δικαιώματά μας. Από τις 5 το πρωί περιφρουρούμε την απεργία μας. Βρεθήκαμε στην πύλη του Βαρβαρέσου και οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του σωματείου. Απεργούμε σήμερα για να προσληφθούν μόνιμοι γιατροί στο και προσωπικό στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας πρώην Ίκα και στα περιφερειακά ιατρία των χωριών του Δίου. Να επιταχθούν οι γιατροί, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα που υπάρχουν στον νομό. Να στελεχωθεί το σώμα επιθελοντών εργασίας και ελεκτικοί μηχανισμοί. Να γίνονται βασικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε υπερήλικες, ευπαθείς ομάδες κλπ. Να μην χαθούν μισθολογικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Να παρθούν μέτρα προστασίας των μαθητών, να έχουν όλοι δικαίωμα πρόσβαση στη μάθηση. Απεργούμε σήμερα γιατί, ενώ η κυβέρνηση είχε όλο τον απαιτούμενο χρόνο να προετοιμάσει νοσοκομεία για την προβλεπόμενη από τους επιστήμονες διασπορά έξαρση της πανδημίας, δεν το έκανε. Άφησε ανήμπορες λόγω ελλείψεων όλες τις μονάδες υγείας. Έθεσε σε κίνδυνο την υγεία και την ζωή του λαού. Έμειναν απροστάτευτοι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς. Στιβάχτηκαν μαθητές σε σχολεία και λεωφορεία. Στιβάχτηκαν επιβάτες αεροπλάνα πλοία μέσα μαζικής μεταφοράς. Μπούκωσε όμως ξανά και ξανά με χρήμα τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πως η ζωή, η υγεία του λαού και αυτούς αποτελεί κόστος που απειλεί την κερδοφορία τους. Απεργούμε σήμερα γιατί σε ολόκληρο το Δήμο με 34.000 κατοίκους δεν υπάρχει στο νοσοκομείο ούτε ένας πνευμονολόγος. Λείπουν βασικές ειδικότητες γιατρών. Φράκαρε το νοσοκομείο από νοσούντες με κορονοϊό και είναι απαγορευτική η διακομιδή της νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Παραμένει άδειο το ΙΚΑ από γιατρούς. Ενώ υπάρχει υποδομή, ιατρία και εργαστήρια, έμειναν όλα τα χωριά χωρίς καθημερινή παρουσία γιατρού. Φούντωσαν τα κρούσματα στους χώρους δουλειάς της περιοχής μας. Δίπλα μας, σε Γιαννιτσά και Σκύδρα, τα εργοστάσια προσεργοποιίας με ευθύνη εργοδοσίας και κράτους νόσησαν εργαζόμενοι. Έγινε αιτία ξάπλωση του ιού σε όμορφους νομούς και δήμους και νομούς. Απεργούμε και σήμερα ενάντια στις πολιτικές διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων που μείωσαν τις δαπάνες για την υγεία, πρόνοια και πρόληψη και μετέτρεψαν τον πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία, σε πανάκριβο εμπόρευμα. Δεν έχουμε και δεν μπορούμε να πληρώνουμε για την υγεία μας σε ειδικά ιατρία και εξεταστικά κέντρα. Αυτή την περίοδο της ανεργίας, της απελπισίας και της εκπαιδευτικής εργασίας που ακυρώνονται χειρουργία, εξετάσεις και θεραπείες. Απεργούμε σήμερα γιατί 100 χρόνια μετά την πρώτη νομοθέτηση του 8ωρου στην Ελλάδα έρχεται η κυβέρνηση να το καταργήσει. Μας θέλουν με 10 ώρα και ακόμα περισσότερο σύγχρονους σκλάβους με 200 ευρώ. Νομιμοποιούν την αφαιρεσία των βιομηχάνων με 12 ώρα στα βιολογητήρια και όχι μόνο. Επιχειρούν κυβέρνηση και εργοδότες στη ρότα των προηγούμενων κυβερνήσεων νέα επίδυση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, ενισχύοντας το μηχανισμό φακελώματος των εργαζομένων που επιλέγουν να οργανωθούν στα συνδικάτα. Φτιάχνουν αρχείο συνδικαλιζόμενων εργαζομένων που θα είναι στη διάθεση Υπουργείου και Εργοδοσίας. Σχεδιάζουν μια μείωση σε μισθούς και συντάξεις. Αξιοποιούν και διευρύνουν τους νόμους της προηγούμενης κυβέρνησης. Χτυπούν το δικαίωμα στην απεργία, στη συγκέντρωση στους αγώνες. Πρόκειται για αντιδραστικές αλλαγές που πρέπει οι εργαζόμενοι και ο λαός να προβληματιστούν, κυρίως γιατί γίνονται τώρα εν ώψη της πανδημίας. Απεργούμε σήμερα και απαιτούμε να μην κατατεθεί, να αποσύρθει και να επιταχθεί στο καλάθιμα χρήστων το νομοσχέδιο έκτρωμα για τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι και οι δεκάδες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που πέρασαν στα μονοπτά εν μέσω καραντίνας. Όλο το προηγούμενο διάστημα και τσακίζουν τη ζωή μας. Να μην μείνει κανένας εργαζόμενος και άνεργος χωρίς εισόδημα. Να πληρωθούν τώρα οι εργαζόμενοι στο Βαρβαρέσο, στο Κουτάλι, στα διολογητήρια, κοζιολογία και ξυλογία της περιοχής μας. Το εργατικό κέντρο Νάουσας, όλο το προηγούμενο διάστημα τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, οργάνωσε περιοδίες σε όλους τους χώρους δουλειάς. Ενημέρωσε όλους τους εργαζόμενους για τη σημερινή απεργία. Είχαμε αποτελέσματα. Συνεδρίασε έντυρα τότε από τα σύμματα του εργατικού κέντρου Νάουσας, συνεδρίασαν σωματεία. Πήραμε αποφάσεις. Έγινε συζήτηση για την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, για την παρακοπή εργαζόμενων και σωματείων στον ΟΜΕ, όπου η αφαιρεσία της εργοδοσίας μετατρέπεται στη συμβιβίωση. Για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, που στην ουσία καταργεί τις γενικές συνελεύσεις,
για την ποινικά κολάσιμη πράξη της πληροφόρησης της απεργίας που ουσιαστικά καθιστά παράνομη την ίδια την απεργία. Για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα αναγνωρίζονται μόνο στα σωματεία που έχουν παραδώσει ψυχιακά μετρό άτομα στο κράτος και την εργοδοσία. Δηλαδή, αποδοχή του φακελώματος για την άγρια καταστολή και άλλα. Όλο το προηγούμενο διάστημα, πριν τη σημερινή απεργία, οργανώσαμε συγκεντρώσεις έξω στον ΑΕ για πλήρη προστασία των ανέργων, έξω από το νοσοκομείο, για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Οργανώσαμε παραστάσεις σε διοικητή του νοσοκομείου, στον Δήμαρχο, στην επιθεώρηση εργασίας, σε ελεκτικούς μηχανισμούς. Δεν επιτρέψαμε να μετατραπεί η μάσκα σε θύμωτο. Κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή και έτσι θα συνεχίσουμε. Η σημερινή απεργία είναι μια ακόμη απάντηση των εργαζομένων στις επιδιώξεις της κυβέρνησης και την χάρη. Χαιρετίζουμε όλους τους απεργούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στη χώρα μας και όσους δίστασαν κάτω από το φόβο και την απειλή και δεν αντίληψαν. Χαιρετίζουμε όλους τους εργαζόμενους εργάτες σε όλο τον κόσμο. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να αναπτυχθούν, γιατί οι άνθρωποι της εργοδοσίας στους διπλανούς δήμους και νομούς τηρούν ψυχή ηχθείως. Γιατί η ΓΕΣΕ, τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, μπροστά στη βάρβαρη επίθεση που δεχόμαστε, στηρίζει αδιάφορα αντί να οργανώνει αγώνες αντίστασης και διεκδίκησης των εργαζομένων. Καλούμε κάθε τιμίο συνδικαλιστή να ξανασκεφτεί τι εργασιακό περιβάλλον θα παραδώσουμε στα παιδιά μας, να θεωρήσει και ατομική ευθύνη την προάσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων μας.